η διαδικασία του να δηλώσει κάποιος τα τετραγωνικά, τα πραγματικά τετραγωνικά, μάλλον πήρε παράταση για ένα μήνα ακόμα έως 30 Σεπτεμβρίου. Μπορεί κάποιος να το κάνει ηλεκτρονικά. Εκτός και αν υπάρχει κάποιο, ας πούμε, κάποιο θέμα με τις ιδιοκτησίες του, οπότε θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον από τους υπαλλήλους του Δήμου που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα προκειμένου να εξυπηρετηθεί. Να πούμε ότι είναι μια ευκαιρία όσοι δεν συμφωνούν τα τετραγωνικά τους, όσους δεν συμφωνούν τα τετραγωνικά τους, τα τετραγωνικά δηλαδή που δηλώνονται, αυτά που πληρώνουμε το τέλος στη ΔΕΗ, με τα πραγματικά τετραγωνικά, είναι ευκαιρία να έρθουν να το ταυτοποιήσουν, γιατί δεν προκύπτει κάποιο κόστος. Δεν πληρώνουν πρόστιμα, δεν πληρώνουν κάποια προσάυξη. Οπότε, άρα λοιπόν αφορά αυτούς που έχουμε δηλώσει άλλα στη φορολογική μας δήλωση και άλλα στο αυτό που αναγράφεται στο λογαριασμό που μας έρχεται της ΔΕΗ. Είναι αυτό το TAP που λέμε, έτσι. Δεν είναι ακριβώς αυτό, απλά αυτή είναι η διαδικασία. Ναι, αυτό θα πρέπει να... Να συμφωνούν αυτά τα στοιχεία. Άλλο είναι το τέλος εκείνη της περιουσίας. Ναι. Να συμφωνούν αυτά τα στοιχεία. Αν μπούμε στη διαδικασία, αν κάποια στιγμή θέλουμε να πουλήσουμε, να μεταβιβάσουμε ή να κάνουμε το οτιδήποτε, αυτό θα πρέπει να συμφωνούν. Σε διαφορετική περίπτωση προκύπτει κάποιο κόστος, κάποιο πρόστιμο. Τώρα αυτό δεν προκύπτει, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για να τα δηλώσουμε όλοι. Τώρα θα μου πείτε ενδεχομένως να προκύψει κάποιο τέλος παραπάνω που θα πληρώνω μετά στο Δήμο. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Ότι θα προκύψει κάποιο τέλος, το οποίο βέβαια καταλαβαίνετε ότι η διαφορά στα τετραγωνικά συνήθως είναι μικρή, είναι 5-10 τετραγωνικά, δεν είναι δηλαδή κάτι τόσο σημαντικό. Είναι μια διαδικασία που πρέπει όλοι να την κάνουμε. Μάλιστα. Ακόμα και ένα τετραγωνικό να υπάρχει διαφορά, θα πρέπει αυτό να διορθωθεί. Ακόμα και σε ένα τετραγωνικό. Ακόμα και ένα τετραγωνικό πρέπει να δούμε. Ναι, το λέω γιατί μπορεί να υπάρχει αυτή η μία στις χίλιες που λέμε περιπτώσεις. Συνήθως δεν υπάρχει τώρα, εντάξει, δεν μιλάμε για ένα-δύο τετραγωνικά. Συνήθως κάνουμε κάποιες κατασκευές, τις νομιμοποιούμε μετά. Αλλά αυτή η διαδικασία είναι. Που... αφορά τους περισσότερους. Μάλιστα. Ως προς τη διαδικασία, λοιπόν, δεν πληρώνει ο πολίτης κάτι, εάν το κάνει εμπρόθεσμα. Τώρα, αν λήξει προθεσμία και θα πρέπει μετά να κάνει κάποιες διαδικασίες, μεταβιβάσεις και τα λοιπά, για παράδειγμα, όπως λέτε, ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο πρόστιμο. Όπως, ναι, προκύπτει και μέχρι πριν ξεκινήσει, μην βγει συγκεκριμένη νομοθεσία, υπήρξε κάποιο πρόστιμο. Από εκεί και πέρα, καλό θα είναι όποιος έχει οποιαδήποτε απορία, γιατί ξέρετε, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να έχουμε θέματα και ιδιοκτησιακά και ένα κομμάτι, ας πούμε, το έχουμε 2-3 ιδιοκτήτες και να εμφανίζεται άλλο στο ε9. Καλό θα είναι να απευθυνθεί σε κάποιον υπάλληλο του Δήμου που γνωρίζει πολύ καλά τη διαδικασία, να μην κάνει κάποιο λάθος. Κάθε περίπτωση δηλαδή μπορεί να είναι και διαφορετική. Βέβαια. Παρότι εξυπηρετεί τις υπηρεσίες, γιατί όντως είναι πολύ φορτωμένο στο τελευταίο χρονικό διάστημα, να λέμε μπείτε, κάντε τη ηλεκτρονικά, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Σκοπός είναι να γίνει και σωστά όλη η διαδικασία. Μέχρι τώρα η εικόνα που έχετε, έχει προσέλθει ο κόσμος, έχουν γίνει διορθώσεις. Και ειδικά τώρα το 15 Αύγουστο που είχαν έρθει και άνθρωποι που δεν μένουν στην Ιεράπετρα αλλά έχουν ιδιοκτησίες κυρίως από την Αθήνα, πολλοί είχαν έρθει και για αυτό το σκοπό, για να δηλώσουν τα τετραγωνικά και να τελειώσουν το κτηματολόγιο. Μάλιστα. Ευκαιρία είναι και τώρα με το κτηματολόγιο, τα βάζουμε όλα σε μία τάξη. Ως προς το Δήμο τώρα, υπάρχουν ακίνητα τα οποία δεν έχει δηλώσει και εκείνος και στο κτηματολόγιο, τώρα μιας και αναφερθήκατε, τα οποία τα βρίσκει τώρα, τα ξεκαθαρίζει και έρχονται... Ό,τι γίνεται, ό,τι αφορά έναν ιδιώτη, αφορά και την ιδιοκτησία του Δήμου. Και ο Δήμος υποβάλλει κανονικά κτηματολόγιο, έχει ε9, ιδιοκτησιακά εκκρεμούν κάποια πληροδοτήματα ακόμα, τα οποία η ερμηνεία τους πρέπει να βγουν δικαστικές αποφάσεις, έχουν δοθεί σε συμβολογράφους και δικηγόρους προκειμένου να τελειώνει και αυτό. Να ξεκαθαρίσουν και δηλαδή, αυτά. Δηλαδή συγκεκριμένα λοιπόν είναι κάποια πληροδοτήματα, όχι όλα, γιατί τα περισσότερα έχουν ξεκαθαριστεί από τη διαθήκη της μήνας της Φακιανάκη. Αυτά τώρα είναι κάποια τα οποία, κάποιες ιδιοκτησίες οι οποίες είναι στην Αθήνα. Εξακολουθεί αυτή η κατάσταση, λοιπόν, αυτή η περίπτωση να... Το μεγαλύτερο μέρος της διαθήκης έχει ξεκαθαρίσει. Ανήκουν στο Δήμο, ο Δήμος τα διαχειρίζεται, ο Δήμος τα παραχωρεί, έχει ξεκαθαρίσει. Υπάρχουν όμως κάποια ακόμα ακίνητα στην Αθήνα κυρίως που θέλουν περισσότερη διευκρίνηση. Ως προς τους λογαριασμούς τώρα, τρέχει κάποια ρύθμιση με δόσεις, θα προχωρήσετε... Όχι, δεν τρέχει κάποια ρύθμιση σε δόσεις.
Δεν παίρνουμε αναγκαστικά μέτρα αυτή την περίοδο, δηλαδή δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να κόψουμε υδρόμετρα, λόγω και, λόγω και του COVID που εντάξει ταλαιπωρεί γενικότερα. Υπάρχει μια κατανόηση και, ναι. Και γενικότερα την οικονομία, υπάρχει μια κατανόηση. Ας τελειώσουμε το καλό όλη αυτή η δοκιμασία και μετά θα μπούμε στη διαδικασία να... Να μπούμε και εμείς στη διαδικασία να κάνουμε κάποιες δεσμεύσεις και να κόψουμε υδρόμετρα σε κάποιους οι οποίοι οφείλουν αρκετά χρήματα, λόγω του ότι καταλαβαίνετε ότι και τα έσοδα του Δήμου το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν μια καθοδική πορεία. Είναι λόγω των συνθηκών, το κατανοούμε πλήρως, όμως από εκεί και πέρα οι υπηρεσίες είναι ανταποδοτικά τέλεια, οι υπηρεσίες θα πρέπει να λειτουργήσουν, η καθημερινότητα τρέχει και χωρίς χρήματα δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει έργο. Έργο καθημερινότητας κυρίως, ανταποδοτικά. Αυτά έχουν πρόβλημα τους τελευταίους μήνες, από το Μάρτιο και μετά, και λόγω των μέτρων που έχει επιβάλει η κυβέρνηση και λόγω του ότι υπάρχει μια παραπάνω ανοχή και ανεκτικότητα σε όλες τις απαιτήσεις του Δήμου. Μάλιστα, τα οκτάμινα έπιασαν δουλειά οι εργαζόμενοι? Όχι, δεν έχουν πιάσει δουλειά τα οκτάμινα. Τελείωσε η διαδικασία με τις καθαρίστριες της ασχολία. Μέχρι αύριο είναι οι ενστάσεις, οπότε θα προσληφθούν άμεσα και μέσα στη βδομάδα θα έρθουν και τα οκτάμινα. Καθαρίστες και στα σχολεία, λοιπόν, αύριο είπατε οι ενστάσεις και να μπουν... Μέχρι αύριο πιάνουν δουλειά κανονικά με το που ανοίγουν τα σχολεία. Εντάξει, θεωρούμε ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν δρομολογηθεί. Οι προσλήψεις και όλα αυτά είναι μια διαδικασία πλέον που εντάξει είναι συγκεκριμένη για τους Δήμους. Άλλα είναι τα θέματα που μας απασχολούν, όπως σας είπα, η μείωση των εσόδων και εντάξει, υπάρχει καθημερινότητα που τρέχει. Ωραία. Για τα οικονομικά θα μιλήσουμε σε μια εκτενέστερη εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και ας παίξουν λοιπόν οι φίλοι ακροατές που δεν έχουν τακτοποιήσει τα αδήλωτα τετραγωνικά, λοιπόν, αυτό το ζήτημα. Δωρεάν γίνεται, δεν πληρώνουν κάτι γι' αυτό. Όμως καλό είναι να το τακτοποιήσουν. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλά και εσείς. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τα αδήλωτα τετραγωνικά. Κάντε τη σύγκριση της φορολογικής δήλωσης με το λογαριασμό της ΔΕΗ, κυρίες και κύριοι, και αν υπάρχει...